Καλώς ήλθατε στη δεύτερη μέρα του Marathon Europa Cup Greece στο Sailing Academy στο Σκηνιά, με τους ανέμους για μια ακόμη ημέρα να υπερβαίνουν τους 20 κόμβους. Οι ιστιοπλόοι ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί τις απαραίτητες προετοιμασίες με ιδιαίτερη προσήλωση. Κάθε μικρή λεπτομέρεια μετράει. Η σημερινή ημέρα ήταν άκρως συναρπαστική. Οι τρεις ιστιοδρομίες που πραγματοποιήθηκαν επιφύλασαν πολλές μάχες και αρκετές εναλλαγές θέσεων. Οι καλύτερα προπονημένοι είχαν τη τιμητική τους, καθώς στους ισχυρούς ανέμους απαιτείται πολύ καλή φυσική κατάσταση. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε σήμερα. Στην πρώτη κούρσα στα Laser Radial, ο Γιάννης Ιφαντής ξεκίνησε στο κέντρο της εκκίνησης, μια όχι και τόσο σωστή επιλογή, καθώς η σταβέντο μεριά ήταν εμφανώς συμφέρουσα. Έτσι, η Βασιλεία Καραχάλιου και ο Πάνος Συνοδεινός βρέθηκαν γρήγορα να προπορεύονται, με αρκετούς άλλους ιστιοπλοούς να περνάνε από πίσω τους, διαλέγοντας την αριστερή μεριά του στίβου. Σε αυτό το σημείο, οι σπηλιάδες έφταναν τους 25 κόμβους, απαιτώντας περισσότερη προσπάθεια και κρέμασμα από τους αθλητές. Το τέλος του πρώτου όρτσα βρήκε τον Συνοδεινό να καβατζάρει πρώτος με μεγάλη διαφορά. Η σωστή επιλογή στην εκκίνηση ήταν τελικά αρκετή. Δεύτερος καβάντζαρε ο Γιάννης Χριστοφής, με τη Βασιλεία Καραχάλιου λίγο πιο πίσω να ηγείται του γυναικείου στόλου. Στα πρίματα, σκάφη διάλεξαν διαφορετικές πορείες και υπήρξαν ανακατατάξεις. Οι δύο πρώτοι παρέμειναν στις θέσεις τους και το μόνο που έμενε να κάνουν είναι να τρέξουν συντηρητικά το υπόλοιπο της κούρσας. Αντιθέτως στις γυναίκες, η Φακίδη κατάφερε να περάσει την Καραχάλιου, η οποία τούμπαρε δύο φορές λόγω των ισχυρών ανέμων. Στην κατηγορία Laser 4,7 είχαμε τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό σήμερα. Με 24 συμμετοχές, αποτελεί τον πιο πολύ αριθμό στόλο της διοργάνωσης, με τους μικρούς ιστιοπλόους να τα δίνουν όλα παρόλες τις αντίξιες για αυτούς καιρικές συνθήκες. Μέχρι στιγμής, ο Δήμος Στασινόπουλος προπορεύεται στη βαθμολογία με δύο πρώτες και μία δεύτερη θέση. Στα μισά της δεύτερης κούρσας, ηγείται για μια ακόμα φορά του στόλου, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Λίγο πιο πίσω, ο Γρηγόρης Μαζαράκης, ο οποίος βρίσκεται κοντά στα μετάλλια και δίνει τη δική του μάχη για μια θέση στο βάθρο. Τέλος, στα Laser Standard, οι Μπουγιούρης, Παπαδόπουλος και Κάτσιος είχαν σήμερα αρκετές κόντρες στις τρεις ιστιοδρομίες που διεξήχθηκαν. Ο Αντώνης Μπουγιούρης, παγκόσμιος πρωταθλητής στο πρωτάθλημα Laser Master, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και δείχνει ανίκη τους. Ο Αλέξης Κάτσιος σήμερα εμφανίστηκε αρκετά βελτιωμένος και κατάφερε να πλασαριστεί πιο μπροστά στη βαθμολογία. Μένει η αυριανή ημέρα λοιπόν για να κριθεί η δεύτερη θέση. Αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ιστιοδρομίες με πρόβλεψη για ασθενείς ανέμους. Όλα μπορεί να αλλάξουν λοιπόν.